Η Νίκο μου και εμείς συνεχίζουμε με Νίκο Βέρτη. Έχει συνεργαστεί με το Βέρτη. Εννοείται. Έχει συνεργαστεί, ναι. Είναι πολύ αγαπημένο μου. Έχω συνεργαστεί και στο ξεκίνημα τη καριέρα μου και πριν δύο χρόνια στο τρόνο μαγαζί που για να δούμε τι μα ποιο το συνάντησε. Η Ελένη Μουστάκη το συνάντησε έξω από το ρυθμό που είχε κάνει μια εμφάνιση. Είναι ένα όνειρο αυτό που ζεις η διαχρονικότητά σου. Κοίταξε, αυτό που έχω ζήσει μέχρι στιγμής από το επαγγελματικά από τη μουσική είναι πολύ, πολύ περισσότερο και πολύ μεγαλύτερο από ό,τι ποτέ φανταζόμουν στα πιο τρελά μου όνειρα. Κατά βάση εγώ είμαι λαϊκός τραγουδιστής. Η εποχή όμως δεν είναι τόσο λαϊκή, άρα λοιπόν πρέπει όλοι εμείς που τραγουδάμε και αντιπροσωπεύουμε το λαϊκό τραγούδι να βρίσκουμε τον τρόπο να αντέχουμε στον χρόνο. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Το απολαμβάνουμε όμως πάρα πολύ, έχουμε πολύ θετική σκέψη, πολύ θετική ενέργεια και καταφέρνουμε και έχουμε έτσι νεαρό κοινό μαζί μας. Ολοκληρωμένος, κοίταξε, η ολοκλήρωση δεν νομίζω ότι έρχεται από τον επαγγελματικό τομέα κυρίως, νομίζω έρχεται από τον προσωπικό σου και από τον ψυχολογικό σου τομέα. Ευτυχισμένος είμαι προσωπικά πάντα, δηλαδή είμαι από τους ανθρώπους που όταν ξυπνάω, λέω δόξα τω Θεώ που ξύπνησα σήμερα καλά. Έτσι, και προσπαθώ από το πρωί να κάνω τη μέρα μου καλύτερη. Πολλές συνεργασίες είδαμε και φέτος τη χειμερινή σεζόν να διαλύονται λόγω μαρκίζας. Όταν το ακούς αυτό, πώς αισθάνεσαι? Δεν νομίζω πως αυτά είναι λίγο πιο παλιά τώρα, ακόμα και τώρα. Βέβαια, γιατί φέτος δεν ήταν. Είχαμε δει τη συνεργασία του Γιώργου Μαζονάκη με τον Διονύση Χινά. Ναι, ξέρω εγώ, αυτά είναι φίλοι μου και οι δυο, τους αγαπώ πάρα πολύ και δεν νομίζω ότι μια μαρκίζα θα χάλωσε τη συνεργασία. Δεν νομίζω. Πάνω στη σκηνή κάνεις ό,τι να κάνεις και εκεί τα δίνεις όλα. Και αυτοί οι δύο καλλιτέχνες είναι και οι δύο πάρα πολύ καλοί και καλά παιδιά. Και νομίζω ότι ο Γιώργος είναι είμαι και πιο κοντά στο Γιώργο, είναι και πολύ φίλος μου. Δεν έχουν τέτοια κόμπλεξη. Θα μπορούσαμε τελικά να σε δούμε κάπου. Ως κριτή. Δεν είμαι πολύ αυστηρός εγώ, δεν κάνω γι' αυτά. Τα έχουμε πει αυτά. Πολύ αυστηρός όντως. Όχι, μαρέ. Έχω πει ότι δεν θα πήγαινα ποτέ. Το έχω πει πολλές φορές. Το λέω χρόνια, πολλές φορές. Λέω τα ίδια και τα ίδια και γίνομαι κουραστικός. Δεν θα πήγαινα ποτέ να είμαι κριτής σε ένα σοου και δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω μια παρατήρηση σε έναν άνθρωπο μπροστά σε κοινό. Εντάξει, ένα σχόλιο μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι μια συμβουλή. Απαραίτητα δεν είναι παρατήρηση. Ναι, αλλά επειδή είναι πολύ αυστηρός με τον εαυτό του, προφανώς θα είναι και με τους υπολείπους. Αυτό εννοεί. Οπότε ξέρω τι θα πω. Καλύτερα να μην τα πω. Ποιος σου στέλνει μηνύματα και διαβάζει? Ερωτευμένη? Όχι. Αυτό το ύφος έχεις, ε! Διαβάζω. Τι διαβάζεις, τι σου γράφουνε? Μου ένα μήνυμα και διαβάζω. Να τα. Όχι ο Βέρτης. Όχι, όχι. Το Βέρτη τον αγαπάς πολύ. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Είναι υπέροχος συνεργάτης, ένας πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος. Είχα πίστη στη συνεργασία μαζί του. Αξιόλογος καλλιτέχνης, τον αγαπώ πολύ. Έχεις προτάσεις τώρα για να τραγουδήσεις? Τώρα έχω, ναι. Βασικά έχω ετοιμάσει πράγματα. Τα είχα ετοιμάσει και πριν φύγω για το παιχνίδι. Οπότε με το καλό θα δρομολογήσω τη δουλειά μου, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Έχεις αλλάξει και τη δισκογραφική εταιρεία πια, ναι. Οπότε ναι. Πού πήγες? Δεν μπορώ ακόμα να ανακοινώσω. Okay. Θα το κάνουμε. Νομίζω ότι το λέμε. Νομίζω ότι είναι ανακοινώσιμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο.